Λέγε, τι είναι αυτό, τι έχουμε εδώ κύριε Σάκη, για πες μας. Έχουμε ένα lift το οποίο έχει locking systems, έχει κάθοδο ένα μέτρο και περιστροφή συγκλίνει 180 μοίρες. Φτιαγμένο στην Ελλάδα. Σχεδιασμένο και φτιαγμένο στην Ελλάδα. Από την? Από την Union Tech Systems. Και γιατί έχει τόσο προϊόν, τόσο χρειάζεται, έτσι. Γιατί για να κατέβει μια οθόνη η οποία είναι 65 ίντσες και ξέρω εγώ μέχρι 50 κιλά που δίνουμε φορτίο και να μην χάσει ούτε ένα χιλιοστό, πρέπει να έχει υποδομή. Λέμε βέβαια το πρόβλημα δεν είναι στις οθόνες, το πρόβλημα είναι στις λουσανίδες. Οι οθόνες έχουν ελαφρύνει πάρα πολύ. Οι λουσανίδες δεν αντέχουν τίποτα. Οι λουσανίδες είναι ακριβώς ίδια όσο ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Να πάει και πάνω, Έχουμε φτάσει, είμαστε οι πρωτοβόροι που έχουμε φτάσει μέχρι τις 100 ίντσες με το ίδιο μηχανικό. Λίφτ. Και πώς το ζητάς αυτό, πώς είναι το όνομα, πώς το λες. FPLC V2 90 ίντσον, αυτό είναι 52-65 με RLM, δηλαδή rotation in linear motion. Αν και μπαίνει στην οροφή πάνω. Είναι και κλειδώνει. $30 θόρυβος λειτουργίας. Τον μοτέρ που έχει, Για να είναι, να μπορεί να μπει μέχρι στις καλαδοκάμερες και να μπορεί να μπει μέχρι στις καλαδοκάμερες. Και σε καράβι και σε σκάφη κάνουν αυτά. Έχει το σύστημα που κλειδώνει, το οποίο το έχουμε απενεργοποιήσει τώρα για να μην τρώμε χρόνο γιατί φαίνεται δεν είναι κανικέ. Και αυτή είναι η οροφή μας. Τότε θέλουμε τηλεόραση, το πατάμε το κουμπί και η τηλεόραση προσφέρεται μπροστά μας μετά από κάποια δευτερόλεπτα. Οι οθόνες έχουν μεγαλώσει. Το πρόβλημα είναι που θα κρύψεις αυτή την οθόνη. Άρα το πιο σημαντικό είναι, το πιο διαθέσιμο χώρο είναι στην οροφή. Προσφέρεται η οθόνη. Όταν έχεις μια οθόνη η οποία είναι 2 μέτρα πλάτος, σημαίνει ότι η τύχη αδυνατή. Και αυτός δεν το θέλει αυτό. Μεγάλη δουλειά αυτό που έχει φτιάξει. Πολύ ρομποτικό. Έχει software που ελέγχεται, έτσι. Όλα και τα ηλεκτρονικά φτιάχνονται in-house. Έχουμε preset position. Ρυθμίσεις και τεξάνια. Έχουμε φρένο μες στην περιστροφή. Είμαστε η μόνη που εταιρεία παγκοσμίως που βάλει φρένο στην περιστροφή. Και ασφαλές είναι άμα βρει εμπόδια. Για να μπορεί ο χειριστής ακόμη και να τρακάρει πάνω να μην μετακινήσει, διότι όλα αυτά είναι, έχουν encoder μέσα και δεν είναι τη θέση που βρίσκεται. Άρα θα μπορούσα εγώ με μεγάλη ακρίβεια, με ακρίβεια κάτω από το χιλιοστό, με 10 να προγραμματίσω την ακριβή θέση που θέλει να έχει ο μηχανισμός. Και δεν είναι τόσο για τη θέαση, όσο για να περάσω εμπόδια. Ας πούμε, αν έχω μια περιστροφή η οποία πρέπει να σταματάει γιατί έχει ένα μπαλκονόν να προγραμματίσω, το ξεπερνάω. Μπορώ να την προγραμματίσω ακριβώς να φτάνω μέχρι εκεί που πρέπει να σταματάω. Και ευχαριστούμε.